εν μέσω εντονότατων διεργασιών σε εσωτερικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των οποίων η κυβέρνηση δηλώνει πως κλείδωσε η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενέβη, όπως και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, το προεδρικό, στο οποίο οι συσκέψεις είναι συνεχείς, δεν ψηλώνει τον πύχη των προσδοκιών, αλλά αναμένει έμπρακτες αποδείξεις. Όποιες εκτιμήσεις και αν υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς πρέπει να κινούμαστε στη βάση πραγματικών δεδομένων. Και τα πραγματικά δεδομένα μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από τις συζητήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άρα, η σοβαρότητα η οποία πρέπει να μας διακατέχει μας αναγκάζει να κάνουμε αναμονή, να κάνουμε υπομονή. Σε πολύ λίγες μέρες, επαναλαμβάνω, θα έχουμε απέναντί μας την Τουρκία, ενδεχομένως από τις ελάχιστες φορές που θα είναι απέναντι μας η Τουρκία, και εκεί θα διαφανούν οι πραγματικές προθέσεις και κατά πόσον η δημόσια ρητορική περί επιθυμίας επίλυσης του Κυπριακού μετατρέπεται σε συγκεκριμένες πράξεις. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, η Λευκοσία κινητοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, διασφαλίζοντας λεκτικά τουλάχιστον την αναγκαία διαδικαστική υποδομή, ώστε η διάσκεψη να πραγματοποιηθεί χωρίς εμπόδια, με στόχο η κάθε πλευρά να αναλάβει τις ευθύνες της βάσει των θέσεων που θα καταθέσει. Από εκεί και πέρα, 9 με 11 θα γίνει συζήτηση των θεμάτων που άπτονται της εσωτερικής, αν θέλετε, πτυχής, με ειδικότερη έμφαση στο εδαφικό, με την ανταλλαγή χαρτών. Και στις 12 Ιανουαρίου ξεκινά αυτή η διάσκεψη για την Κύπρο. Δεν είναι το τέλος του δρόμου, γι' αυτό αναφέρουμε ότι ξεκινά. Και το πώς θα προχωρήσει εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το αποτέλεσμα της συζήτησης που θα γίνει εκεί. Μαυρογιάννης και Ναμίτα είπαν σήμερα για τη διακυβέρνηση και το περιουσιακό, χωρίς και πάλι να διανυθεί απόσταση, αφού είναι σαφής η κολλησιεργία της τουρκοκυπριακής πλευράς. Κάτι που θα απασχολήσει την αυριανή συνάντηση Αναστασία Διακιντζή, η οποία θεωρείται κρίσιμη ως προς την προεργασία για τη μετάβαση στην Ελβετία. Παράλληλα, τα όσα έγιναν ή θα λεχθούν αύριο θα τεθούν ενώπιον των πολιτικών αρχηγών μεθαύριο σε σημαντική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Με απόλυτη σοβαρότητα ετοιμαζόμαστε για την συνάντηση της Γενέβης, για όλα τα ενδεχόμενα, για όλα τα πιθανά σενάρια και ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα θα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Σε επίπεδο Αθηνών, ο Αλέξης Τσίπρας αναλαμβάνει εκστρατεία ενημέρωση σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο. Πρώτη σημαντικότατη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτσά με τον νέο Γενικό Γραμματέα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ολάντ, Μέρκελ και τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών.